Συγκινητικές είναι οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ με δεκάδες θαυμαστές του Μίκαελ Σουμάχερ να έχουν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τα 45 γενέθλιά του. Ο σύλλογος της Φεράρι, με τα χρώματα της οποίας μεσουράνησε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, δρομολόγησε λεωφορεία που μετέφεραν τους θαυμαστές του στο νοσοκομείο. Είμαστε εδώ για να του πούμε κράτα γερά, Μίκαελ. Σε όλους εμάς τους οπαδούς της Φεράρι έδωσε μεγάλες χαρές. Είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν ανησυχώ, γιατί γνωρίζω πως είναι ένας πραγματικός μαχητής και θα τα καταφέρει. Είναι ένας μεγάλος πρωταθλητής. Στο πλευρό του όλες αυτές τις ημέρες είναι η σύζυγός του Κορίνα και τα δύο τους παιδιά. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1 βρίσκεται σε καταστολή μετά το ατύχημα που είχε την ώρα που έκανε σκι στο Μεριμπέλ των Γαλλικών Άλπαιων. Στο τελευταίο ανακοινωθέν, οι θεράποντες ιατροί του ανέφεραν ότι έδειξε σημάδια βελτίωσης, αλλά ότι ακόμη δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι θα ήταν παρακινδυνευμένο να κάνουν οποιαδήποτε πρόγνωση για την εξέλιξη της κατάστασής του.